γεια σας και από μένα. Θα είμαι πολύ σύντομη, μην ανησυχείτε. Αλλά επειδή πρέπει, θεωρώ ότι πρέπει όταν αποχωρεί ένας υπουργός να κάνει δημόσιο απολογισμό, είμαι υποχρεωμένη να το κάνω, παρά το γεγονός ότι μετά από τους δύο υπουργούς είναι λίγο δύσκολο να μιλήσει και ένας τρίτος αναπληρωτής. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η μόνη στρατηγική που είχα όταν με τίμησε ο Πρωθυπουργός με αυτή τη θέση ήταν η δημόσια και δωρεάν παιδεία, στρατηγική αξιακή θέση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, αντί για την αλλαγή του DNA των πανεπιστημίων, όπως είχε διακηρύξει Διαμαντοπούλου, εγώ ήθελα ένα πράγμα και έβαλα ως στόχο. Καταρχάς την αιμοδοσία στα γυρασμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν θα πω, τα ξέρετε οι περισσότεροι, τις χίλιες θέσεις μελών ΔΕΠ, τις υποτροφίες, και από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Αθανασίου, τον πρόεδρο του ΙΚΙ, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια δύσκολη και πολύπλοκη δουλειά, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια ήταν, δεν μπορείς να κάνεις μια υψηλή πολιτική, να φτιάξεις πάλι τον κόσμο, εάν δεν κρατήσεις τον νέο κόσμο εδώ και κυρίως τους νέους επιστήμονες. Νομίζω ότι σε αυτούς τους ελάχιστους μήνες που είχαμε στη διάθεσή μας, αυτό το κάναμε. Το δεύτερο σημείο της πολιτικής μας ήταν η εφαρμογή στην πράξη του παράλληλου προγράμματος που διακήρυξε η κυβέρνηση, για το οποίο δεσμεύτηκε και με το οποίο εκλέχτηκε πέρσι το Σεπτέμβρη. Πρώτον λοιπόν, ορθολογική κατανομή των πόρων σε συνθήκες πάρα πολύ μειωμένου προϋπολογισμού. Είμαι ευγνώμων στον Αντρέα Καμπά για την επεξεργασία του για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, όπου κατορθώσαμε να έχουμε μείωση του προϋπολογισμού κατά 15%, κατά 25%, δηλαδή 13 με 15 εκατομμύρια, και να δώσουμε σε πολύ περισσότερους φοιτητές και σε αυτούς με κατατακτήριες εξετάσεις αλλά και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, να δώσουμε συγγράμματα δωρεάν και σε αυτούς. Πλήρης απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Είναι πολύ δύσκολο, λέω, και οι συνεργάτες μου το λένε, θέλουμε για ένα διάστημα να ξεχάσουμε λέξεις όπως αιρεσιμότητα, επιλεξιμότητα και διάφορες τέτοιες περίεργες λέξεις που καταδυναστεύουν τη ζωή ενός πολιτικού. Να ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο, τη Χρύσα Τσαγκαρουλάκη, όλους τους υπηρεσιακούς και το Γενικό Γραμματέα που βοήθησαν να γίνει αυτή η απορρόφηση του ΕΣΠΑ και να ανακουφίσουμε πολλές ομάδες του επιστημονικού προσωπικού, του νεαρού επιστημονικού προσωπικού. Θέλω να πω, και θα τα πω στο νέο Υπουργό, στη νέα ηγεσία, τα ξέρει ήδη, ότι κατορθώσαμε τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουμε 2.700 υποτροφίες για τους αδύναμους οικονομικά φοιτητές για να σπουδάσουν όλοι, όπως και για δομές στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ για τους οικονομικά και κοινωνικά αδυνατούντες να σπουδάσουν φοιτητές. Θέλω να πω για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ολοκληρώνεται επιτέλους αυτό το πρόγραμμα που θα δώσει αναπνοή και πάλι στα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι η υπογραφή θα είναι τώρα αρχές Δεκεμβρίου. Και θέλω να πω και για ένα άλλο θέμα, για το προσφυγικό, τη Θερινή Ακαδημία, να ευχαριστήσω την Τίτα Κέσσαρη και όλους μου τους συνεργάτες που κατόρθωσαν χωρίς σχεδόν καθόλου χρήματα, με εθελοντική εργασία, να φτιάξουν μία πρότυπη ακαδημία για τους νέους αυτούς ανθρώπους που πρέπει να ενταχθούν στα πανεπιστήμια ή στα ΤΕΗ ή οπουδήποτε αλλού. Είχαμε τη χαρά να έρθει προχτές στο Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ, όπου μας έκανε επικεφαλής στη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Φοίτησης για τους Πρόσφυγες, τα κριτήρια δηλαδή που πρέπει να έχουν οι πρόσφυγες.
Ένα άλλο θέμα του παράλληλου προγράμματος ήταν οι μετεγγραφές. Πρώτη φορά στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, μέσα σε μία εβδομάδα, ολοκληρώθηκαν οι μετεγγραφές. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Να ευχαριστήσω και πάλι τους συνεργάτες μου, αλλά και την υπηρεσία εδώ του Υπουργείου με την κυρία Μαρούγκα επικεφαλής, που δώσαμε μία μάχη στην κυριολεξία για να εφαρμοστεί η διαλειτουργικότητα, ίσως κυρία Μαρούγκα για πρώτη φορά στο δικό μας Υπουργείο, με μηδέν κόστος. Αυτή η διαλειτουργικότητα θα απαιτούσε 1 εκατομμύριο ευρώ. Κατορθώσαμε να την κάνουμε πραγματικά με μηδέν κόστος, αλλά με τεράστιο κόπο, κόστος σε ανθρώπινη δουλειά. Σε αυτό το πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος εντάσσεται και η πλήρης αναδιάρθρωση των στόχων του πιο κοινωνικού πανεπιστημίου, που είναι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Καρδάση, που κατορθώσαμε να γίνουν και βήματα προς το αυτοδιοίκητο και να καταργηθεί αυτή η επέσχυντη επιλογή των φοιτητών με κλήρωση, αλλά και να φανεί το κοινωνικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου. Πρόσφυγες, κρατούμενοι, δικαίωμα στη φοίτηση, καταρχάς από αυτό το Πανεπιστήμιο. Να κλείσω τέλος από αυτά, όχι επιτεύγματα, από αυτή την προσπάθεια που είπα και στην αρχή, όχι να αλλάξει το DNA, αλλά όταν είσαι σε κρίση, προσπαθείς να κρατήσεις όρθιες τις δομές και τους ανθρώπους. Αυτά που εξασφαλίζουν δηλαδή τη συνοχή μιας κοινωνίας. Θέλω να πω για τα μεταπτυχιακά. Δεν έκανα τα τεράστια βήματα στο θεσμικό επίπεδο. Προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν ότι κάνοντας άλματα κατορθώνεις σε περιόδους κρίσης να κρατήσεις σταθερό το καράβι εκεί που πρέπει να πάει. Τα μεταπτυχιακά λοιπόν για μένα είναι στην πράξη ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Δίδακτρα και ποιος αποφασίζει για αυτά τα δίδακτρα. Όταν στην πολιτική ζωή τους τελευταίους μήνες έχει επικρατήσει αυτή η συζήτηση για το Συμβούλιο της Επικρατείας, Συνταγματικότητας και όλα αυτά, απορώ γιατί κανένας δεν μιλάει, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι κατά παρέκκληση του Συντάγματος δίδακτρα, τα οποία αποφασίζει ο κοινός νομοθέτης, δηλαδή ο Υπουργός, και όχι μόνος του ο καθένας. Στην πράξη στα μεταπτυχιακά γίνεται, εφαρμόζεται ο ενιαίος χώρος, για τον οποίο ο νυν υπουργός έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, ο κύριος Λιάκος επίσης, η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου, Κοινωνικού Διαλόγου κλπ. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο ενιαίος χώρος μόνο στην πράξη μπορεί να εφαρμοστεί, διαφορετικά μένει κενό γράμμα. Αν αφήνουμε μία παρακαταθήκη στη νέα πολιτική ηγεσία, είναι σε ό,τι αφορά τα ανώτατα ιδρύματα, είναι ότι κατορθώσαμε με πάρα πολύ κόπο να έχουμε κοινωνική ειρήνευση στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Δεν είναι εύκολο, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά του πιο νευραλγικού κομματιού της κοινωνίας και αυτού που είναι και το πιο οραματικό κομμάτι. Η κοινωνική ειρήνευση λοιπόν για μας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους συνεργάτες μου. Ήτανε λίγοι, αλλά ήταν εξαιρετικοί. Υποχρεώθηκαν να δουλέψουν στο κόκκινο και πέρα από το κόκκινο πάρα πολλές φορές. Να ευχαριστήσω τους διοικητικούς, διευθυντές και υπαλλήλους για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Είχα μία συνεργασία πάρα πολύ καλή, δύσκολη μερικές φορές, γιατί είναι ένα Υπουργείο πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο, είναι ανοιχτό σε όλη την κοινωνία, την κυρία Διονυσοπούλου, τον κύριο Μάλιο, την κυρία Μαρούγκα και πολλούς άλλους, συγγνώμη που δεν μπορώ να αναφερθώ. Να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα και να ευχαριστήσω και τον απερχόμενο Υπουργό για τη συνεργασία μας, άλλοτε εύκολη, άλλοτε δύσκολη, όπως γίνεται με ανθρώπους που γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, συμμερίζονται τα ίδια πράγματα
τους ίδιους αγώνες και τις ίδιες ανησυχίες, μπορεί να διαφέρει καμιά φορά ο τρόπος υλοποίησης. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα πράγμα. Επειδή άκουσα και τον απερχόμενο υπουργό και όλα αυτά, να πω ότι από αυτό το χώρο από τον οποίο προέρχομαι και στον οποίο ανήκω από τα 18 μου χρόνια, το ΚΚΕ εσωτερικού, με όλες τις αλλαγές που υπέστη αυτός ο χώρος. Και στη συνέχεια με αυτή τη λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού. Αν ο νεοφιλελευθερισμός αντιμάχεται κάτι, αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως οντότητα και ο άνθρωπος ως πολίτης. Αυτό που έμαθα εγώ σε όλη μου τη ζωή και στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκω από τα 18 μου και με τους ανθρώπους που ήμουνα μαζί, είναι να πολεμήσουμε για να σταθεί όρθια η έννοια του πολίτη και κυρίως ο άνθρωπος ως οντότητα. Εκεί κρίνονται για μένα οι αριστεροί και εκεί κρίνεται η αριστερά. Ο άνθρωπος με ισότητα, ίσες ευκαιρίες, ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, όλοι οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να οραματιστούν κάτι καινούριο και να μπορούν να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Και κλείνω λέγοντας ένα πράγμα. Είμαι ιστορικός και μπορώ να συνομιλώ ώρες-ώρες όταν δεν πνίγομαι από την καθημερινότητα, όπως είναι ένα υπουργείο, με το μεγάλο χρόνο. Για τη δημοκρατία και για την αριστερά, γκρίζες ζώνες δεν πρέπει και δεν μπορούν να υπάρχουν. Σε όλη μου τη ζωή πολέμησα εναντίον των γκρίζων ζωνών. Πρέπει να υπάρχουν καθαρά πεδία, καθαρές ζώνες. Ήδη από την πρώτη στιγμή που έβαλα το πόδι μου σε αυτό το Υπουργείο, έδωσα το στίγμα ότι ως αριστερή δεν μπορώ τις γκρίζες ζώνες. Σε αυτές τις γκρίζες ζώνες λοιπόν, όπου δημιουργούνται, είτε αυτό είναι θέμα εκκλησίας, είτε είναι θέμα οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε φορέα όπου ανακατεύονται οι εξουσίες και δημιουργούνται γκρίζες ζώνες, εκεί εγώ θα πολεμήσω. Και με όλους και όλες, με όσους έχουμε πολεμήσει επί τόσα χρόνια. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στη νέα πολιτική ηγεσία.